Καταρχάς, καλησπέρα. Γεια σε όλους. Ίσως αυτό που περιέγραψε ο πρόεδρος Μονέσης να είναι πραγματικά αυτό που το ζητούμενο, ίσως ο τίτλος εδώ, είναι ο ενεργειακός μετασχηματισμός. Αλλά είναι το τέλος του, είναι δηλαδή εκεί που πραγματικά θέλουμε να είμαστε σε κάποια χρόνια από σήμερα. Να πούμε, θα ήθελα μάλλον να μοιραστώ μαζί σας την υποκείμενη βάση του τι συζητάμε, έτσι όπως τουλάχιστον την αντιλαμβάνομαι εγώ. Τι συζητάμε σήμερα? Συζητάμε τον πλήρη εξηλεκτρισμό της οικονομίας, περί αυτού πρόκειται, και αυτό συνίσταται σε τρεις βασικούς άξονες, τρεις πυλώνες. Α, μιλάμε για την αποανθρακοποίηση, decarbonization, αγγλιστή. Άρα να κλείσουμε όλες τις δυτικές μονάδες, να απαλλαγούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Και αυτό είναι σίγουρα κλιματικό. 51 δισεκατομμύρια τόνοι εκλείονται κάθε χρόνο παγκοσμίως. Πρέπει αυτό να φτάσουμε στο net zero το λεγόμενο, άρα να μπορέσουμε να το εξισορροπήσουμε. Για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε ανανεώσιμα. Νομίζω υπόθηκε πολλάκις και τα ανανεώσιμα οδηγούν σε αποκεντρωμένη παραγωγή. Άρα μια πιο εκδημοκρατισμένη κατάσταση και σίγουρα μια παραγωγή η οποία δεν είναι πια σε ένα σημείο και από εκεί να διανέμεται, είναι απλά παντού. Άρα πρώτα αποανθρακοποιούμε, παίρνουμε την απόφαση για αποανθρακοποίηση, στη συνέχεια αυτό το κάνουμε με αποκεντρωμένη παραγωγή και βεβαίως έρχομαι πάλι στον προλαλήσατα, χρειαζόμαστε τεχνολογία. Γιατί χρειαζόμαστε τεχνολογία? Για να μπορέσουμε όλα αυτά να τα συνδέσουμε και να πετύχουμε αποτελεσματικότητα. Άρα digitization, άρα ψηφιοποίηση. Αυτοί είναι οι τρεις άξονες της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου και του μοντέλου της οικονομίας που οδηγούν τον εξηλεκτρισμό, άρα την ενεργειακή μετάβαση. Ποιος θέλουμε να οδηγήσει τη μετάβαση σε αυτή τη χώρα? Είναι νομοτελειακά ο πυλώνας της ενέργειας και αυτός είναι ο όμιλος ΔΕΗ, της οποίας οι ανανεώσιμες πηγές εμφαίνονται στη ΔΕΗ ανανεώσιμες, της οποίας έχω τη χαρά και την τύχη σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία ή μάλλον τη σημαντική συγκυρία να ηγούμε. Τι θέλουμε να πετύχουμε λοιπόν? Αυτό που πολύ απλά θέλουμε να πετύχουμε είναι να βάλουμε πάρα πολλά ανανεώσιμα πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε γιατί αυτό που είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό και να γίνει απλά κατανοητό είναι ότι αυτό που ζούμε σήμερα δεν οφείλεται, όπως πολλοί προσπαθούν να πούν, στην ενεργειακή μετάβαση. Δηλαδή, δεν πληρώνουμε ακριβές τιμές επειδή αποφασίσαμε να πάμε στα ανανεώσιμα. Πληρώνουμε ακριβές τιμές γιατί αργήσαμε να πάμε στα ανανεώσιμα και πληρώνουμε ακριβές τιμές γιατί υπάρχει το βολατίλι στις τιμές των ορυκτών καυσίμων και βεβαίως στην έκκληση του CO2 και στα πρόστιμα τα οποία, καλούνται οι επιχειρήσεις να πληρώσουν. Άρα πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να φτάσουμε στα ορόσημα και στα χρονικά τοπόσημα τα οποία έχουν οριστεί και αυτά είναι το 2030 και το 2050 αντιστοίχως. Πάρα πολλά ανανεώσιμα, εμείς στοχεύουμε να φτάσουμε τα 4,8 παραδοσιακών ανανεωσίμων έτσι όπως ορίζονται σήμερα και με την ενσωμάτωση των υδροελεκτρικών τα 9,2 γίγκα μέχρι το 2026. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Θα το πετύχουμε με οργανική ανάπτυξη και θα το πετύχουμε με εμβληματικές δράσεις εξωστρέφειας. Ήδη, νομίζω το γνωρίζετε όλοι και για αυτούς που δεν το γνωρίζουν θέλω να το τονίσω σημαντικά, έχουμε πετύχει ίσως την πιο εμβληματική συμφωνία που έχει γίνει ποτέ στη χώρα, ίσως και στα Βαλκάνια, αυτή με τη γερμανική RWE, ώστε να συναναπτύξουμε έργα μέχρι 2 GW σε ελεκτρονικά πεδία και άλλους χώρους. Γιατί είναι σημαντική αυτή η επένδυση? Πρώτον, καταδεικνύει την εξωστρέφεια της επιχείρησης. Δεύτερον, η συνεργασία αυτή γίνεται ένα πραγματικά παγκόσμιο παίκτη, με ένα από τους 10 μεγαλύτερους παγκοσμίως. Και τρίτον, αυτό ακριβώς θα δώσει περαιτέρω εμπιστοσύνη για να κάνουμε συναγωνιστικά όλοι, όχι μόνο οι ΔΕΗ, άλλες συνεργασίες στον χώρο. Άρα να επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση. Θέλω να σταθώ λίγο και να πω, ανέφερα παραδοσιακά ανανεώσιμα, άρα φωτοβολταϊκά, αιωλικά, μικρά υδροελεκτρικά, αυτά αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε εμείς και μεγαλύτερα, και βεβαίως γεωθερμία και βιομάζα. Εκεί όπως θέλουμε να φτάσουμε, και αυτό είναι το 2050, είναι το δεύτερο χρονικό όριο, είναι να δούμε νέες τεχνολογίες. Και αυτές είναι αποθήκευση, τη χρειαζόμαστε πάρα πολύ, διότι τα ανανεώσιμα έχουν αυτή τη στοχαστική παραγωγή, ανέφερε ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Καθηγητής και ο κύριος Πρόεδρος και ο κύριος Καθηγητής, ότι η στοχαστικότητα αυτή είναι εκεί, ρίχνει τη τιμή. Για να συνεχίσει να τη ρίχνει όμως και να υπάρχει ομογενοποίηση, harmonization μάλλον στις καμπύλες, χρειαζόμαστε αποθήκευση. Το άλλο που χρειαζόμαστε είναι offshore αιωλικά, παράκτη αιωλικά. Αυτά είναι μονάδες οι οποίες μπορεί να συνδεθούν με το υδρογόνο, που είναι το τελευταίο που θέλω να αναφέρω, για να μπορέσουμε να δούμε πραγματικά, να μην πληρώνουμε
σε βενζίνη την ηλεκτροκίνηση να την καίμε για να παράγουμε κάτι άλλο, αλλά πραγματικά να φτάσουμε στα υδρογονάδικα που θα αντικαταστήσουν τα βενζινάδικα. Θέλω λοιπόν να πω ότι εμείς είμαστε παρόντες και είμαστε παρόντες σε αυτό που κάνουμε σήμερα, να αυξήσουμε τη δίκτυα των ανασύμων. Είμαστε παρόντες στο να διαμορφώσουμε τις συνθήκες του αύριο και αυτές είναι οι νέες τεχνολογίες. Και φυσικά είμαστε παρόντες για να μπορέσουμε να τα συνδέσουμε όλα αυτά μεταξύ τους με την ψηφιοποίηση. Με υψηλή τεχνολογία που όπως αναφέρθηκε αμέσως πριν, κοιτάμε να την συναναπτύξουμε με τους καλύτερους και πραγματικά εκεί που πρέπει. Έχοντας πει αυτά, να πω ότι η ενεργειακή μετάβαση και ανανεώσιμες είναι μονόδρομος. Κατηγορηματικά ναι, αυτή είναι η λύση στο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Και πάμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.